Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και μια που ξεκινάμε με τις ευχές, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραγκούνη, βλέποντας πώς εορτάστηκε η επέτειος. Δεν θα ήταν προτιμότερο και για να έχουμε πραγματικά υψηλούς προσκεκλημένους και όχι τους εκπροσώπους τους, αλλά και για να μπορέσουν να είναι οι πολίτες στην παρέλαση, για να τιμήσουν μια λαϊκή εξέγερση όπως ήταν η Επανάσταση του 21, να γίνει όλο αυτό το πράγμα όταν θα έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία. Γιορτάστηκε σήμερα όπως τις έπρεπε. Αυτό ρωτάω. Κατά την άποψή μου, κύριε Μελιγκόνη, ήταν πραγματικά ένας υπέρλαμπρος εορτασμός. Νομίζω ότι μας συγκίνησαν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την παρέλαση. Ξέρετε, οι παρελάσεις και τα γεγονότα ιστορικά εορτάζονται την ημέρα τα οποία λαμβάνουν χώρα. Οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά μέσα σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες όντως συνθήκες που περνάμε λόγω της πανδημίας και των μεγάλων περιορισμών. Αλλά πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η παρέλαση, οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά νομίζω και τα μικρά παιδιά, ακόμα και τα μικρά παιδιά, τα οποία συμμετείχαν. Και αν θέλει την άποψή μου, κύριε Μελιγκόνη, ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια προσώπων, υψηλών προσώπων τα οποία συμμετείχαν σε αυτούς τους εορτασμούς. Πραγματικά άκουσα τον πρίγκιπα Κάρολο που θύμισε τα λόγια του Πέρσι Σέλεϊ που ήταν φίλος του Λόρδου Βίρονος, ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Περίπου στον ίδιο τόνο άκουσα και, και τα λόγια της Γαλλίδας υπουργού που είπε ότι το να είσαι φιλέλληνας σημαίνει ελευθερία, αλληλεγγύη, σημαίνει δικαιοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια τεράστια τιμή για τη χώρα η παρουσία του Ρώσου Πρωθυπουργού. Βεβαίως ήταν πολύ θερμά λόγια που ακούστηκαν από τον Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τόσοι ξένοι ηγέτες. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τους εορτασμούς και τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ή ποιες ήταν, τι άλλο θα μπορούσε τέλος πάντων να ληφθεί υπόψη σε αυτούς τους σημερινούς εορτασμούς. Αλλά σίγουρα αυτό που μένει και το καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι όλη η Φίλιος ασχολήθηκε με τον ελληνισμό και με τις ιστορικές μας παρακαταθήκες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή ημέρα. Τώρα, από την Εθνική Γιορτή, από την Εθνική Επέτειο, να πάμε στο εθνικό μας δράμα. Θα ήθελα λίγο να πάμε στα του συστήματος υγείας. Και να σας ρωτήσω καταρχάς, όταν σήμερα, ας πούμε, ένας 37χρονος χωρίς υποκείμενο νόσημα πέθανε από ανακοπή ως συνέπεια του κορονοϊού, χτες, προχτές, δύο άνθρωποι στο Λαϊκό πέθαναν περιμένοντας να τους βάλουν στην εντατική, πάλι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Αντιπροχθές ο 70χρονος στο Σισμανόγλιο. Είναι δυνατόν να ακούγονται από κυβερνητικά στελέχη όταν το 1/4 των διασωληνωμένων είναι εκτός ΜΕΘ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για επιπρόσθετες κλίνες ΜΕΘ? Αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι είναι αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πραγματικό πόλεμο. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η μετάλλαξη του είναι φωνικότατη. Η θνητότητα έχει ανέβει πάρα πολύ, αλλά και η νοσηρότητα επίσης. Και θεωρώ ότι σίγουρα το να μπορέσουμε να ελέγξουμε πλήρως αυτό το τρίτο κύμα, το οποίο όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχει έρθει το τέταρτο ήδη κύμα. Είδατε τι συμβαίνει στη Γερμανία, η οποία η Μέρκελ τέλος πάντων παλινοδεί στο τι πρέπει να γίνει και με την αγορά και πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα όταν στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες στέλνουν στο εξωτερικό τους ασθενείς. Νομίζω ότι συγκριτικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα θα έλεγα καλύτερο επίπεδο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον αυτές οι οποίες έχουν τον ίδιο πληθυσμό με εμάς. Οπότε να μην τα βλέπουμε μόνο μαύρα σε αυτή την κατάσταση, την πολύ δύσκολη κατάσταση που ζούμε, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε ίσως στο χειρότερο σημείο της πανδημίας. Προφανώς δεν μπορεί να λείπει καμία ΜΕΘ, κανένα κρεβάτι ΜΕΘ και σίγουρα νομίζω ότι γίνεται όσο να τον καλύτερη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την κυβέρνηση ώστε να καλύψουμε όλους τους πολίτες, κανείς να μην χαθεί εκτός ΜΕΘ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Έχουν ήδη χαθεί όμως άνθρωποι, έτσι, και βγαίνει ο Υπουργός Επικρατείας και λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κρεβάτια ΜΕΘ.
Έχουν ήδη χαθεί άνθρωποι εκτός ΜΕΘ. Δεν ξέρω πώς αξιολογήθηκε αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βρισκόμαστε πραγματικά στην πιο δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πρέπει να μείνει κανείς εκτός ΜΕΘ. Αυτός είναι ο αγώνας που γίνεται. Γι' αυτό έχουν γίνει και η επίταξη και των ιατρικών υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών κλινών. Νομίζω ότι λίγο πριν πραγματικά προχωρήσει ο εμβολιασμός, λίγο πριν έχουμε κάπως καλύτερες καιρικές συνθήκες στη χώρα, ας γίνει μια προσπάθεια τελευταία από όλους μας και προσοχής, αλλά και η κυβερνητική προσπάθεια που βεβαίως πρέπει να συνεχιστεί, να έχουμε τις λιγότερες απώλειες, δυστυχώς που το λέω έτσι, αυτή όμως είναι η πραγματικότητα, μέχρι προϊόντους του χρόνου και όταν θα προχωρήσει και ο εμβολιασμός, να ξεφύγουμε από αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η αλήθεια και θέλει τεράστια προσοχή από όλους μας. Κύριε Καραγκούνη, το γεγονός ότι βγαίνουν οι γιατροί όμως, λέω οι γιατροί που είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι, η ΟΕΝΓΕ, και δηλώνει ότι υπήρχαν λύσεις πριν την επιστράτευση συναδέλφων τους. Υπάρχουν δεκάδες πνευμονολόγοι που έχουν κάνει τα χαρτιά τους, είτε για το Σωτηρία είτε για άλλα νοσοκομεία, δεν τους έχουν πάρει για μόνιμους, ακόμα και αν κάποιοι ήδη υπηρετούν ως επικουρικοί, για να τα λέμε και όλα. Υπάρχουν 45 παθολόγοι που έχουν κάνει τα χαρτιά τους για 5 θέσεις στο γεννηματά, επίσης δεν τους έχουν πάρει. Θέλω να πω, δεν έχουν εξαντληθεί όλοι οι γιατροί που ενδιαφέρονται να μπουν στο δημόσιο. Πώς απαντάτε στην κριτική ότι η κυβέρνηση κάνει προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, παίρνει επικουρικούς, ότι δείχνει σαν να μην θέλει να δαπανίσει λεφτά για το δημόσιο σύστημα υγείας? Καλά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, η κριτική είναι πάρα πολύ εύκολη να γίνει σε κάθε φάση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η ώρα της κριτικής. Και υπό μία έννοια, επειδή το ακούω και λίγο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν είναι η ώρα υπό μία να γίνει και την βοριχία πάνω σε νεκρούς. Βρισκόμαστε στη μάχη αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν. Ναι. Θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτά τα οποία λέει το ΟΕΝΓΕ, που τα σέβομαι απόλυτα, γιατί αυτοί ζουν μέσα στο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τους ανθρώπους μας που βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Υπάρχουν χώρες, όπως είπα και πριν, οι οποίες στέλνουν διασωληνωμένους εκτός των συνόρων τους. Για να καταλάβουμε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, γιατί δεν θέλω να πάω πιο μακριά, στη γειτονική Ευρώπη. Στην Πορτογαλία το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει. Αν δείτε καθημερινά το τι γίνεται στις χώρες αυτές, θα καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι η ώρα της κριτικής αυτή τη στιγμή. Οι αδυναμίες εντοπίζονται. Καλά κάνει ο ΕΝΓΕ και όλοι όσοι λένε την άποψή τους, τους καταλαβαίνω. Νομίζω ότι συνολικά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τώρα να δώσουμε τη μάχη λίγο πριν απαλλαγούμε από τον εφιάλτη και μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να συζητήσουμε. Σίγουρα βεβαίως ακούμε την κριτική και πρέπει να διορθώνουμε πράγματα καθημερινά. Αυτό είναι σαφές. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίσης.